Κάιρετε. Άρα γνώσκετε τον Πυθαγόραν, ούτως καρένδοξωσε στη φιλόσοφος, ούγε το όνομα, πάντες γνώσκομεν. Τι δε εδίδαξεν ούτως ο φιλόσοφος, που εμπίωσεν καί πότε. Ακριβώς περί τούτου σέμερον διαλεξόμεθα. Αξόμεθα ούν. Εγενέθε ο Πυθαγόρας εν έσω τινί χε καλέται Σάμος. Χέμεν Σάμος ελληνικέ εστιν έσος, ότε Πυθαγόρας, μενίας όν, διέτριβε πολλούν χρόνον καί εν τέ Αιγύπτο, όπου έμαθεν ούμονον τέν γλώσσαν των Αιγυπτίων, αλλά καί τέν σοφίαν. Ότε δε οίκαδε επαν έθε, τουρανός της ονόματι Πολυκράτες, εκράτες τες Σάμου. Οδε Πυθαγόρας ουκ εφίλες τεν τυραννίδα. Δια τούτου έφυγε εκ τες πατρίδος, καί έθεν εις τεν μεγάλεν καλουμένεν Ελλάδα. Ε μεγάλε Ελλάς εστι ε προς νότον Ιταλία, ε νυν Καλαμπρία. Καλέται δε ούτως ότι πολλαί έσαν εκεί απ' οικίαι των Ελλένων. Έθανον ο Πυθαγόρας εις πολλέντενα χε καλέται χρωτών, καί έθεκε νόμους τοις Ιταλιώταις, καί μεγα ετοιμέθε χυπαυτών, ώστε καί χοί μαθητάι αυτού πολλοί εγενόντο. Τι δε εδίδασκεν τούτους τους μαθητάς, πολλά. Εξών ενία παραδείγματα χυμήν ερώ. Ταμεν πρώτα πενταέτε, εσούσιαζον οι μαθηταί, τούτεστιν ουδέν έλεγον, μόνον ακούοντες τον λόγον, καί ουδέπο χωρώντες τον Πυθαγόραν. Μετά δε τα πενταέτε, εδοκιμάσθεσαν οι μαθηταί, καί ως φιλοί εδέχθεσαν εις τέν οικίαν. Εδέδε αυτούς καί τέν ουσίαν εις το κοινόν καταθέσθαι. Επενγαρ ο Πυθαγόρας ότι κοινά τα των φιλών καί ότι φιλότες ισότες. Ατοπώντε τοις παλαιώς εν ότι ο Πυθαγόρας ειδίδασκε ούμονον άνδρας αλλά καί γυναίκας. Εξόν εν λόξο τάτε εγένετο χε θεανό. Οιμέν λέγωσιν ότι χε θεανό μαθέτρια μόνον εν του Πυθαγόρου, οιδε ότι καί γυνέ εν αυτού. Πανιούδε σοφέ εν φιλόσοφος, χε μάλιστα τα ταις γυναίξι πρέποντα εδίδασκε. Αλλά επί τον Πυθαγόραν επαν έλθομεν. Εσπούδασε ο Πυθαγόρας καί περί τες αριθμετικές καί γεωμετρικές τέχνες. Λέγουσιν ότι χεκατόμμεν εθύσε, τούτεστιν χεκατόμβους εθύσε, επέι δε χεωρεν το θεώρεμα, ο χεμείς νυν καλούμεν το του Πυθαγόρου θεώρεμα. Τούτεστιν του τριγώνου, του ορθογωνίου, χε υποτένουσα πλευρά, ίσον δυνατάι τάις περί εχούσαις πλευράις. Πάση δε γνωστόν εστί καί ότι ο Πυθαγόρας απέχετο εμψύχον, τούτεστι ουκ έφαγε κρέας. Εδίδασκε γάρ ότι χαί ψύχαί αέι μεταλλάσσουσιν τα σώματα. Τότε μεν εις ζώιον ερχόμεναι, τότε δε εις άνθρωπον. Τούτον δε τον κύκλον των ψυχών καλούμεν μετεμψυχώσιν. Πολλοί δε εσαν οι εσκόπτον
τούτο το δόγμα της πυθαγορικής φιλοσοφίας. Χωρίον ο Διογένες Λαέρτιος ως έγραψε τότε το επίγραμμα. Ου μόνος εμ ψύχων απέχες κέρας, αλλά καί χε μέης. Τις γαρ ως εμ ψύχων χέψατο, Πυθαγόρα, αλχόταν χέψε θέτη, καί όπτε θέ, καί αλισθέ, δε τότε, καί ψυχέν ουκ έχον, εσθίωμεν. Ούτως ούν ο Διογένες. Αλλά καθόλου πράγια μοίδωκε έναι η πυθαγορική φιλοσοφία. Εμπούλωτογαρ ο Πυθαγόρας τους μαθητάς μέδε ζώιον, μέδε φυτών βλάπτειν, ο με βλάπτει ανθρώπους. Τοίς δε ανθρώπους εμπούλωτοχε μας ούτως ομιλέν, ως δε τους μεν φίλους εχθρούς με ποιέσαι, τους δε εχθρούς φίλους γενέσται. Πάντα τάωτα εμόγε πάνου αρέσκαι. Ατοπον δε δόγμα εστί τότε. Απέχιον το οι Πυθαγορέοι ούμονον του κρέατος, αλλά καί των χιάμων. Τεν αιτίαν τάωτες τες αντολές εντολές αγνοούμεν, εισεν μεν οι λέγοντες ότι οι κυάμοι ομοιοί εισιν τοις ανδρίοις μόρεσι, καί δια τούτου μορίοις, καί δια τούτου ουκ εμπούλετο ο Πυθαγόρας εμάς εστίαιν το γιαύτα. Αλλά εμόι χαύτε χε αιτία γελόιο δικαί ούδε αλεθέα εω κυά. Ούτως καρ ετίμες εφοβέθ ο Πυθαγόρας τους κυάμους, ως καί απέθανε υπερωτών. Εμπούλον το γάρτινες των φιλόσοφων αποκτέιναι, δια φθονόντινα, ὅδε Πυθαγόρας εκ τες αρχίας εδύνατο φυγέιν, γνόμενος δε προς αγρόντινα, εν ὁ έσαν πολλοί κυάμοι, έστεσε, δυναμέ διέρχοιτο, λέγον ότι μάλλον βουλεταί χαλώναι ε πατέσαι. Ούτως ουν δευθές υπό των δύο κόντων απεσφάγε ο Πυθαγόρας. Ποιόσας καθόλου νενέ κόντα έτε. Αλλά εμόι το καίει ότι έτσι δέπου ο Πυθαγόρας. Εγκαρ ψυχέ ότου απέβε εις άλλο σώμα. Και νυν ίσως οικέι εν ενή χυμών εν το άργο. Τι λέγεις, ο Πυθαγόρα. Ερώστε.